Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Αρχίζει η αθλητική μας ενημέρωση. Κατερίνα Νινιού στις κάμερες και στα μικρόφωνα. Μαζί περίπου για μία ωρίτσα να δούμε τι έχει γίνει πάλι στον αθλητικό κόσμο, στην αθλητική επικαιρότητα. Πολλά και διάφορα γίνονται κάθε μέρα. Να πούμε ότι ξεκινάμε όπως ξεκινάμε κάθε φορά με το χορηγό μας, η ΟΠΑΠ TV. Έχουν φτιάξει τα παιδιά ένα πολύ ωραίο βίντεο για το τι έχει γίνει σαν σήμερα στον αθλητισμό κάποια χρόνια πριν. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Ο Σιμεών Μαυροσκούφης γίνεται ο πρώτος Έλληνας που 9 χρόνια μετά το θάνατό του συμπεριλαμβάνεται στο Hall of Fame του μπάσκετ. Ο πρώτος ιεραπόστολος του ελληνικού μπάσκετ υπήρξε ένας από τους εκπροσώπους των 8 χωρών που συνυπέγραψαν το Μάιο του 1932 στη Γενέβη την ιδρυτική διακήρυξη της FIBA. Ο Τζέι Σίμψον, ο άσος του Αμερικανικού ποδοσφαίρου που το 1973 είχε πάρει το βραβείο Man of the Year από τους εκδότες του περιοδικού Sporting News, κρίνεται ένοχος από το δικαστήριο της Σάντα Μόνικα για το θάνατο της πρώην σύζυγου του Νικόλ και του φίλου της Ρόναλντ Γκούντμαν. Δόθηκε εντολή να πληρώσει 8,5 εκατομμύρια δολάρια για αποζημίωση. Οι Boston Celtics αποσύρουν τη φανέλα του 37χρονου Larry Bird με το νούμερο 33. Ο Bird, που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ένα χρόνο πριν λόγω τραυματισμού στη μέση, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του NBA. Της Φιλαδελφίας, η ΑΕΚ αντιμετώπισε την ομάδα της Καβάλας για το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Η ομάδα της Μακεδονίας ανέπτυξε από την αρχή ζωηρό παιχνίδι και κατόρθωσε να ανοίξει το σκορ στο δεύτερο λεπτό του αγώνος με μακρινό σουτ του Αβραμίδη. Η Καβάλα κάνει την έκπληξη στο πρωτάθλημα της Α Εθνικής. Αποσπά στη Νέα Φιλαδέλφια ισοπαλία 1-1 από την ΑΕΚ. Αντεπετέθη και προσπάθησε να ανατρέψει την εις βάρος της δυσμενή κατάσταση, αλλά η αντίπαλός της αντέστη με πείσμα.
Τελικός, ο αγώνας έληξε ισόπαλος με 1-1, ύστερα αποτέλεσμα που πέτυχε ο Πομόνης στο 85ο λεπτό. Το τακουνάκι του Ζάχοβιτς, η κεφαλιά μπροστά του Τζιοβάνι, έρχεται πιο σωνιμιάδης με κεφαλιά, 1-0 για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει offside στην παλιά του. Γεννιέται στην Αμπετετούμπα ο βραζιλιάνος επιθετικός μέσος Τζιοβάνι. Στον Ολυμπιακό από το 99 έως και το 2005 είχε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει το πλούσιο ταλέντο του και να γίνει ο αγαπημένος των οπαδών. Νωρίτερα αγωνιζόταν στην Μπαρτσελώνα. Έπαιξε 20 φορές στην Εθνική Βραζιλίας με 6 γκολ από το 95 έως το 99. Μαζί της έπαιξε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998. Έπειτα από ένα άγριο καυγά με τον πρόεδρο της Σάντος, παρετήθηκε από ανιχνευτής ταλέντων της ομάδας και ζει στην πόλη Μπέλεμ, όπου έχει Ακαδημία Ποδοσφαίρου, ενώ η γυναίκα του έχει Κλινική Φυσιοθεραπείας. Γιαννακόπουλος στη σέντρα. Ο Τζιοβάνι φάτσα με τον γκολ, μπάλα στα δίκτυα, 1-0 από τον Βραζιλιάνο. Καρακιαλής Τζιοβάνι, δικαιούται για τον γκολ, όπως τα λέμε, πως εσπάσει και δεν θα κάνει το πρόβλημα σου, το ωραίο γκολ. Τώρα στον Τρούπκο και πάλι ο Στοϊκά και πάλι ο Τρούπκο. Γεννιέται ο Ουκρανός σεντερφόρ Όλεκ Προτάσοφ, ο τελευταίος μεγάλος της χώρας που φόρεσε την φανέλα της Σοβιετικής Ένωσης. Βασικός τέλεχος της Δύναμο Κιέβου, αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 90 έως και το 94. Έπαιξε ακόμα σε Βέρεια, Προοδευτική και Επανελευσυνιακό. Στην Εθνική της Σοβιετικής Ένωσης έπαιξε 67 φορές και πέτυχε 29 γκολ. Πήρε μέρος στα παγκόσμια κύπελα του 86 και του 90. Έπαιξε μία φορά στην Εθνική Ουκρανία στο 94. Στα στιγμιότυπα βλέπετε πλάνα από την υποδοχή του Προτάσοφ στην Αθήνα όταν υπέγραψε στον Ολυμπιακό. Στα γραφεία της ΑΕ Ολυμπιακός, ενώ σε λίγη ώρα αναμένεται να καταφτάσει στο γήπεδο του Ρέντι προκειμένου να γνωρίζει για τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό. Γεννιέται στα άσπρα χώματα της Νίκαιας ο αριστερός μπακ και αργότερα κεντρικός αμυντικός Αποστόλης Λάκης Γκλέζος. Παιδί φτωχής οικογένειας, ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ερμή Νίκαιας για να πάει το 1963 στην Προοδευτική με πριν ένα ποδήλατο για να μπορεί να πηγαίνει από το σπίτι του στον Κορυδαλό. Το 1972 ο Νίκος Γουλανδρής έδωσε 1,3 εκατομμύρια δραχμές για να τον πάρει στον Ολυμπιακό. Το 1979 πήγε στην Καλλιθέα αλλά έπαιξε ελάχιστα. Το 1997 καταστράφηκε οικονομικά μαζί με τον Γιώργο Δελικάρη και τον Μίτσο Δημητρίου από μια επιχείρηση εμφιαλωμένου νερού στην Αλβανία. Για να ζήσει άνοιξε μια καντίνα στο Ρέντι. Πέθανε από καρκίνο στις 18 Ιουνίου του 2007. Jag har ju istan nämnt frågan då. Det vissa som var på födre och grejer är kemi. Γεννιέται ο Ούγγρος θερματοφύλακας Γκιούλα Γκρόσιτς που σήμερα γίνεται 86 χρόνων. Θεωρείται ο μεγαλύτερος μετά το Γιασίν Ευρωπαίος θερματοφύλακας τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60. Διέθετε όμορφο στυλ, μεγάλη αντίληψη, ελαστικότητα, ψυχραιμία και το κυριότερο ήξερε να παίζει μακριά από την εστία του. Με την Χόμβετ κέρδισε 4 πρωταθλήματα, ενώ το 65 επέλεξε να συνεχίσει και να κλείσει την καριέρα του σε μικρότερη ομάδα, στην Ταταμπάνια. Στην εθνική ομάδα έπαιξε 86 φορές και συμμετείχε σε 3 Μουντιάλ. Στο Ελσίνκι το 52 κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Ολυμπιακό τουρνουά. Muszáj válaszolnom, dacára annak, amit mondani fogok a labdarúgásról. Ιδρύεται η ομάδα ποδοσφαίρου της Werder Βρέμης από 16 μαθητές γυμνασίου. Η ποδοσφαιρική ομάδα έχει κερδίσει 4 φορές την Bundesliga, μία φορά το League Cup και 4 φορές το Super Cup.
Σημαντικότερες ευρωπαϊκές επιτυχίες είναι το Europa League το 2009, το Κύπελο Κυπελούχων το 1992 και το Intertoto το 1998. Επιστρέψαμε. Αυτά λοιπόν γίνανε στον αθλητισμό σαν σήμερα, 4 Φεβρουαρίου, και πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδά μας να δούμε τι γίνεται, να κάνουμε μια βόλτα, έτσι, ένα πέρασμα από τις μεγαλύτερες αθλητικές εφημερίδες εδώ της χώρας, και πάμε στη Sport Day. Sport Day μαζί και εγώ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ο μεγάλος τίτλος εδώ στη Sport Day. Προανήγγειλε τον μπάσιμό του στην ΠΑΕ το καλοκαίρι. Υπόσχεση δώρο του αφεντικού του εξάστερου στους φίλους της ομάδας ανήμερα της συμπλήρωσης των 106 χρόνων ζωής του συλλόγου. Χθες ήταν τα γενέθλια, τα είπαμε έτσι. Η αναμονή της απάντησης από τους Κινέζους επενδυτές και η λυμένη απόφασή του να κάνει το επόμενο βήμα ακόμα και χωρίς τη συνδρομή τους. Ευχής έργων χαρακτήρισε ο Γιάννης Αλαφούσος τη βοήθεια που υποσχέθηκε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ. Απόλυτη επιβεβαίωση. Συμφωνία με Γιούρκα, λέει, πέφτουν κι άλλο οι τιμές των εισιτηρίων εν όψη ΠΑΟΚ. Ενώ κάτω-κάτω στη Sport Day, ΑΕΚ, αντίστροφη μέτρηση, κλεψίδρα αδειάζει και φαίνει πιο κοντά την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του νέου γηπέδου. Γιατί χρειάζονται 100 μέρες υπομονής και πώς μπορεί να μπει στο κόλπο η Gazprom. ΠΑΟΚ, το καρέ των ανοιχτών πληγών, η συγγνώμη του Στόχ και υποσχέσεις του Σαββίδη για αλλαγή κλίματος. Ναι, πάνω-πάνω τα έσπασε όλα, όνειρό του η Ρεάλ. Σαν σήμερα ο Μίτσελ φορούσε για πρώτη φορά τα ερυθρόλευκα και ένα χρόνο μετά έχει πετύχει τόσα ρεκόρ όσα κανείς άλλος. Διαβάστε τι κατάφερε στον Ολυμπιακό Ισπανός τεχνικός μέσα σε 365 μέρες. Να περάσουμε τη Μάντσεστερ και να πάω στον Μπερναμπέου με τον Ολυμπιακό. Είμαι τυχερός που ήρθα σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο. Καθοριστική στιγμή πορεία μας η νίκη με την Μπενφίκα, δήλωσε στην Νόβα ο Μίτσελ. Εισιτήρια και πάλι ο περισσότερος κόσμος πάει Καραϊσκάκη. Ζημιά, μυϊκή θλάση ο Βαλντές, τρέχει για να ετοιμαστεί εν όψη Μάντσεστερ. Μίτσελ ήταν ό,τι χρειαζόμασταν στη θέση του Μίτρογλου. Δεν είμαι στο 100% σε φυσική κατάσταση. Έχουμε τύχει με τη United, λέει ο Παραγουανός στη Sport Day, μέσα και ο Πέρες. Ενώ στο μπάσκετ εύκολα στην αρχή, με Αργεντινή, Κροατία, Πουέρτο Ρίκο, Σενεγάλη και Φιλιππίνες η Ελλάδα στο παγκόσμιο και υψηλά εμπόδια στο νοκάουτ. Θα πούμε μετά και για την κλήρωση αυτή που έγινε χτες για το μουντο μπάσκετ. Ενώ κάτω-κάτω στα μικρά, Όφι, Τέλος και Όγιος, Πανιόνιος, Κατσάδα στους παίκτες, μια διαφορετική αξιολόγηση των πρωταγωνιστών της 22ης αγωνιστικής. Όλα αυτά λοιπόν στη Sport Day. Και πάμε στην Goal. Μεγάλος τίτλος και εδώ ο Γιαννακόπουλος, ασχολείται και η Γκολ με τον Γιαννακόπουλο. Μπαίνει αλλά δεν αγοράζει. Το Γκολ αποκρυπτογραφεί τη δήλωση Γιαννακόπουλου αλλά και τις αναλυτικές προθέσεις του μετά το όχι των Κινέζων. Σύμμαχος με πρίκα για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Σημαντική βοήθεια μπορεί να είναι 4-5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν αποκλείει ούτε αγορά μετοχών ούτε θέση στο ΔΣ. Ο πλήρης έλεγχος της πράσινης ΠΑΕ παραμένει στα σχέδιά του. Κλείνει τα μέτωπα για την αδειοδότηση. Λοιπόν, μπαίνει αλλά δεν αγοράζει. Αυτός είναι ο μεγάλος ο τίτλος, είπαμε. Και πάμε στα πιο μικρά. Αγώνας δρόμου, ελαφρά θλάσσιο Βαλντές. Τρέχει και να προλάβει τη Μάντσεστερ ο Παραγουανός. Ντεμπούντο Πέρες με Πανιόνιο. Βασικός ο Μαρκάνο. Κορυφαίος ο Παπ, πρώτος με την ψυχή του. Καλύτερος Έλληνας παίκτης στη σεζόν ψηφίστηκε από τους παίκτες του ο Παπαδόπουλος. Όλα τα βραβεία του ΨΑΠ. Χθες έγινε η γιορτή αυτή του ποδοσφαιριστή. Και είχαμε τις κληρώσεις. Θα πούμε και ποιος πήρε το πρώτο και το δεύτερο και όλα. Κλήρωση μουντομπάσκετ από τα εύκολα στα δύσκολα. Βατός ο ελληνικός όμιλος στην πρώτη φάση. Ζόρικο το σταύρωμα αμέσως μετά για την εθνική. Ενώ κάτω-κάτω στην γκολ, αντίστροφη μέτρηση για τις Μπουλντόζες στη Νέα Φιλαδέλφια με χρονοδιάγραμμα 100 ημερών. Ξεκινά είναι ο τίτλος. Η σιγουριά του Μελισανίδη, θετική στάση του Υπουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη και τα επόμενα βήματα για την άδεια. Ενώ πάνω-πάνω, η πολύ ΠΑΟΚ του Στέφενς, τα πειράματα του Ολλανδού στον άξονα. Μέχρι σήμερα έχει χρησιμοποιήσει 8 διαφορετικά δίδυμα στο κέντρο της άμυνας, 7 διαφορετικά δίδυμα στη μεσαία γραμμή και 6 διαφορετικά δεκάρια. Συγγνώμη, ζήτησε ο Στόχ και μένει να φανεί αν θα τη δεχτεί ο προπονητής του. Επαφές Σαββίδη με παίκτες. Και πάμε στο φως.
Έχουμε πει πολλές φορές ότι το φως όλο το πρώτο σελίδο του είναι μια ολόκληρη εφημερίδα. Η τρίτη επίθεση του Μίτσελ είναι στο μεγάλο τίτλο. Ο Ισπανός τεχνικός που σαν σήμερα παρουσιάστηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό 4 Δευτέρου του 2013 ήταν και υποχρέωση της δημιουργίας μιας νέας επιθετικής γραμμής. Της τρίτης διαφορετικής σε ένα χρόνο. Από τους Αμπντούν Μασάντο Βλαχοδήμο Τζιμπούρ στη συνεργασία Σαβιόλα Μήτρογλου και προσεχώς ένα σχήμα βασισμένο πάνω στο μεγάλο ταλέντο του Μάικλ Ολαϊτάν. Η σταθερή αξία του Φουστέρι, η ποιότητα των Αργεντινών, Σαβιόλα Τσόρι, ο Κάμπελ, κοινές προσθήκες Βαλντές και Πέρες γύρω από τον 20χρονο Νιγηριανό που δείχνει έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη. Αν υπάρχει τύχη, είμαι ένας τυχερός άνθρωπος, δήλωσε χτες ο coach του Ολυμπιακού για την πρώτη του επέτειο στο λιμάνι, κορυφαία νίκη του αυτή επί της Μπενφίκα. Εκείνη τη στιγμή, λέει, αισθάνθηκα την αυτοπεποίθηση του συλλόγου, την εμπιστοσύνη που μου έχουν δείξει φίλαθλοι και κυρίως οι ποδοσφαιριστές μου και μεγάλη φιλοδοξία του πέρα τον ντάμπλ, το αντάμωμα με τη Ρεάλ Μαδρίτη στους 8 του Champions League. Ενώ πάνω-πάνω δεν επανήλθαν πλήρως, ο Ολυμπιακός έχει μπει σε μονομάτινη εικόνα, αλλά ούτε μαγεύει ούτε εγγυάται με την απόδοσή του πώς θα μαζεύει μόνο ροζ φύλλα αγώνα. Κανένα κίνητρο στην Α1. Σλούκας η επιστροφή, έφυγε ο Ιανουάριος και όπως κάθε χρόνο ο Κώστας επέστρεψε στα ψηλά του στάνταρ. Ενώ ο Κόλινς και Μουν συνεχίζουν τα ιδιαίτερα, με τον πρώτο να είναι όλο και πιο συμβατός στο σύνολο. Οι άκρες των ματιών του Μπαρτζόκα αναζητούν κάτι σαν το λό, αλλά τίποτα ως τώρα στον ορίζοντα. Αύριο με τον Κολοσσό και μετά μια εβδομάδα για προετοιμασία εν όψη της ΕΦΕΣ. Για συμφωνία Κάμπελ και Φενέρ μιλάνε οι Τούρκοι. 10 μέρες έξω ο Βαλντές. Ακόμα δεν μπήκε ο Βαλντές. Θελάσσεις στη Γάμπα έδειξαν τα αποτελέσματα των χθεσινών βραδινών εξετάσεων και αν και στην αρχή δεν εκφράζονταν ανησυχία. Ο 31χρονος φόρ ήθελε με το καλημέρα να παίξει. Ο Μίτσελ γοητεύτηκε από τη διάθεση του παίκτη, όμως αποδείχτηκε ότι ήταν ανέντιμος από πλευρά φυσικής κατάστασης και χάνει τα παιχνίδια με Πανιόνιο που είναι αύριο, Βέρεια το Σάββατο και τη ρεβάνση της άλλης Τετάρτης με τον Ατρόμητο, με τον Πλατανιά στις 15 του μήνος. Εκτιμάται η επιστροφή του. Πρέπει να δουλέψω πολύ για να κερδίσω την εμπιστοσύνη του προπονητή, τόνισε ο Βαλντές. Χαλαρά θα πάει και ο Φουστέρ. Δεν βιάζονται να τον ρίξουν στη μάχη ο Μίτσελ και οι συνεργάτες του. Ενώ ο Αναστόπουλος μιλάει στο φως, μιλάει για την τεράστια νίκη του Πλατανιά επί του ΠΑΟΚ, για την πώληση του Μήτρογλου στη Φούλαμ, για την πορεία του Ολυμπιακού στο Champions League και για τους αγώνες με την πρωταθλήτρια Αγγλίας Manchester United. Ακόμα η άποψή του για τον δανεικό από τον Ολυμπιακό Κατάι, που φέτος κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα, αλλά και για τον Βλαχοδήμο. Απόλυε ο Μήτρογλου λέει, αλλά το κλειδί βρίσκεται στα μετόπισθεν. Στις αναμετρήσεις που υπάρχει κατά γενική ομολογία κλώνει το φαβορί το outsider, μπορεί να ελπίζει βάσιμα σε πρόκριση μονάχα αν φέρει τον αντίπαλο στα μέτρα του. Η απίστευτη ικανότητα του πιστολέρου στο σκοράρισμα σίγουρα θα λείψει από το θρύλο λέει. Ενώ έχουμε και κάποια αποτελέσματα από τη δεύτερη εθνική, Χανιά Πανελλιακός 1-1, Τύρναβος Κέρκυρα 0-0, Εθνικός Γαζόρου αναγέννηση Καρδίτσας 0-0 και Ζάκυνθος αναγέννηση Γιαννιτσών 2-0. Αυτά και από το φως. Και πάμε στην πράσινη. Ενιαίος, αδιαίρετος και πανίσχυρος είναι το μεγάλο πρωτοσέλιδο εδώ και όλο το πρωτοσέλιδο βασικά της πράσινης. ΠΑΟ, θρησκεία, θύρα 13, μόνο ενωμένοι γράφουν ιστορία, μια γροθιά, μια μαχητική ψυχή. Το μήνυμα από την οικογένεια του Παναθηναϊκού στα 106 γενέθλια του μεγαλύτερου συλλόγου της Ελλάδας. Δημήτρης Γιαννακόπουλος πιστεί στο όραμα του Καλαφάτη. Μιχαλαριάς, πάντα θα είμαστε πρώτοι. Παύλος Γιαννακόπουλος, μια ζωή δίπλα στο Παναθηναϊκό. Αλαφούζος, θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Ενώ Θανάσης, εσείς είστε το μέλλον. 5 σελίδες του Παναθηναϊκού Μεγαλείου μπορείτε να δείτε εδώ πέρα από όλη την γιορτή, τη χθεσινή γιορτή και τα γενέθλια του Παναθηναϊκού. Θα σας δείξουμε και εμείς μετά ένα βίντεο. Λοιπόν, και πάμε στη live score. Live score, λοιπόν, και εδώ έχουμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σαν πρωτοσέλιδο, σαν τον κεντρικό τίτλο του πρωτοσέλιδου. Κύριε Αλαφούζο, δεσμεύομαι το καλοκαίρι, εφόσον το θέλετε, θα είμαι δίπλα σας στα οικονομικά και ηθικά, είπε στην κοπή της πίτας. Φουλ επίθεση στην πολυμετοχικότητα. Ο Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ότι θα βάλει πλάτη και λεφτά στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την επόμενη περίοδο. Συμπαίκτης ο Δημήτρης είναι ο μεγάλος τίτλος. Θέματα, 4 ερωτήματα, οι Κινέζοι και το Plan B του Γιαννακόπουλου. Ανάλυση, ΠΑΟ ο πιο βελτιωμένος της Λίγκας, είναι στο ΣΥΝ 14 από πέρσι. Διακανονισμοί, νέα από Γιούρκα και Νίνη, κοντά σε συμφωνία με Σπυρόπουλο, τα 5 επόμενα εμπόδια.
Ενώ ντούσε Κουτσιάφτη, έδειξε ο Σκάι. Ο Κουτσιάφτης ήταν ο διαιτητής αυτός που τα έκανε σαλάτα προχτές. Ενώ πάνω-πάνω, το Μάιο μπουκάρουν οι μπουλντόζες στη Νέα Φιλαδέλφια και βάζουν μπροστά στην ανέγερση της Αγίας Σοφιάς. Αρχίζει το όνειρο. Δέσμευση Μελισανίδη έπειτα από τη συνάντηση με τον Υπουργό κύριο Μανιάτη. Ξεκινάμε σε 90 με 100 μέρες. ΑΕΚ κάθε μέρα πιο κοντά στο σπίτι μας. Η ΠΕΚΑ, το νέο γήπεδο, θα σέβεται το περιβάλλον. Μπρέσεβιτς, Ντακόλ, Β, αντίθετη, ξεκαθαρίζει για Ανέστη και Σιφάκη. Μαύρο πούμα, λέει, δένει Ολυμπιακός στον Αντιμήτρογλου του Μίτσελ. Μαρκάνο, στα Σκαριά, νέο συμβόλαιο με ρήτρα στον Ασταμάτητο Λαϊτάν. Αυτό είναι το μαύρο πούμα. Μαρκάνο, Βαλντές, Πέρες και Σιώβα στην κοσάδα του Champions League. Νοκάουτ τον Έλσον για 10 μέρες. Ντεπούντο Πέρες με Πανιόνιο. Στην Άντερ 20 είναι ο Λάζιτς. Μίτσελ, περιμένω τη Ρεάλ. Ενώ έχει ένα αφιέρωμα στον Πέρες. Τα κλικ της καριέρας και της ζωής του. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ στη Live Score. Και κάτω-κάτω σε κάποια χτυπήματα εδώ στην εφημερίδα. Αφαίρεση βαθμού ζητά ο Δόνης για ΠΑΟΚ. Στα άκρα, Καψόνια, Στέφεν στους παίκτες. Συγγνώμη από στόχο και 5.000 πρόστιμο θέμα με Λάζαρ. Ζήτησε εξηγήσεις ο Ιβάν. Του Δόνη απλά δεν του έχουν δώσει ακόμα αυτά που έχουν εκδικαστεί, τα χρήματα που του έχουν εκδικάσει. Συνέντευξη Άκη Μάτζιου, μόνο εμείς, ο προπονητής του εκπληκτικού Πανθρακικού παραδέχεται στη Live Score πόσο λίγοι τον πίστευαν, πάνω απ' όλα η παραμονή. Ενώ η συνέντευξη έχει και από τον Μαρίνο Ουζουνίδη, πήραμε μπροστά, ο τεχνικός του Εργοτέλη αισιοδοξεί και εξηγεί στη Live Score τι άλλαξε στην ομάδα. Ενώ κάτω-κάτω στα μικρά, Ατρόμητος, ολοταχώς για ρεκόρ νικών και διπλών, Παζιάννα, Τσουκαλά, Σίλιτς τον οδηγούν, ΨΑΠ, ΠΑΠ ο κορυφαίος, ο Παπαδόπουλος αυτό που λέγαμε πριν, στη γιορτή του ποδοσφαιριστή. Β' Εθνική Παρασκήνιο, η πρόταση της Super League για την άνοδο και συμμαχία Ολυμπιακού Βόλου με Πανηλιακού. Μπάσκετ στους 16 στα δύσκολα για Εθνική στο Μούντο Μπάσκετ. Και περνάμε στον Γαύρο. Ποντάρισε Πέρες, λέει στο μεγάλο τίτλο. Προπονήθηκε και είναι έτοιμος ο νέος εξτρέμ του θρύλου να παίξει και αύριο με Πανιόνιο. Με το Χ πύραυλος, ο Λαϊτάν συνεχώς ανεβαίνει και εξελίσσεται στον πιο μεγάλο επιθετικό όπλο και βλέπει και Μουντιάλ με την Ιγυρία. Στάζουν μέλη στο Ρέντι όλοι με τον Μιχάλη που έχει σκοράρει στα 3 τελευταία μάτς. Την πάτησε ο Βάλντες, έπαιξε 15-20 λεπτά και 20 λεπτά τραυματίας προχθές και βγήκε εκτός με θλάση, δύσκολα να προλάβει και ο Φουστέρ τη ρεβάν στο Περιστέρι. Γυρίζει ο Τσόρι, ποιοι οι τρεις κατάκοποι και πού θα γίνει το rotation. Να μένει ο Κάμπελ, βλέπουν πλέον και στην Αγγλία για Ολυμπιακό. Λάζιτς πρώτα για την Β' ομάδα, ισχύει και για Μουσοντά. Σίγουρος ο Ραϊόλα, ο Λάζιτς θα γίνει καλύτερος από τον Βάις, λέει. Ενώ κάτω-κάτω ο Βασιλακόπουλος πλήρωσε για τη wild card τους διαιτητές που έχουν να πάρουν λεφτά από πέρσι, θα τους πληρώσει, λέει εδώ πέρα σε ένα αφιέρωμα που έχει ο Γαύρος. Με την ΕΦΕΣ θα είναι όπως πρέπει, προετοιμασία συνέχεια για το θρύλο που βλέπει το άμεσο μέλλον αποφασισμένος. Το μέλλον του θρύλου χτίζεται στο ΣΕΦ, Καζάζης και Νικολάκης στην Ακαδημία Βόλεϊ. Ποιοι μιλάνε, οι δευτερότριτοι και στα εισιτήρια, αντί να δουν τα χάλια τους, έχει εδώ πέρα ένα άλλο αφιέρωμα. Ενώ Γκάζια Μίτσελ, έξαλλος με το πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Πανετολικό, φωνές και έντονες παρατηρήσεις από τον 50χρονο τεχνικό που δήλωσε: ο Πέρες είναι πανέτοιμος να βοηθήσει, έχει μεγάλη θέληση, ο Βαλντές δεν γίνεται να μην πετύχει. Και περνάμε στον πρωταθλητή. Στην Κατά. Πάμε στον πρωταθλητή. Τζαβέλα, εδώ είναι το Γιώργιος Καραϊσκάκης, λέει στο μεγάλο τίτλο. Μάθε να μετράς, αγόρι μου. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είπε και τίποτα ο άνθρωπος. Εισιτήρια ψέματα και Facebook ιστορίες. Ποια είναι η αλήθεια για τα εισιτήρια των ομάδων. Αλήθειες και μύθοι που κρατούν πολλά χρόνια. Απαντήσεις σε όλα. Ο Μάικλ στον πρωταθλητή. Νιώθω πλέον μεγαλύτερη σιγουριά και συνεχίζω τη δουλειά και δίνω τα πάντα. Η πρώτη σύγκριση με Μήτρογλου, τα δυνατά σημεία του Λαϊτάν και τι πρέπει να διορθώσει. Βασικό ζητούμενο να κοντρολάρει τον ενθουσιασμό του και να αποκτήσει πείρα. Οι Τούρκοι παίρνουν Κάμπελ, λέει στη Φενέρ, δημοσίευμα σε ξένα ΜΜΕ. Στα ξένα ΜΜΕ. Αισιόδοξο ο Σέρβο δηλώνει πάνω-πάνω στον πρωταθλητή Σέποβιτ. Θα δείτε και γκολ και από μένα. Επιβεβαίωση για Λάζιτς, έρχεται στην Ελλάδα. Ένας χρόνος στον κόκκινο μπάγκο, η ευχή Μίτσελ, να περάσουμε τη Μάντσεστερ και να πάμε στο Μπερναμπέου.
Ενώ κάτω-κάτω, κύριε Αλαφούζο, ξεχάσατε και αυτά τα νούμερα, τα στατιστικά που ξέχασαν οι πράσινοι και που αποκαλύπτουν την αλήθεια. Πανέτοιμος ο Παραγουανός, μπήκε ο Πέρες, παίζει αύριο και άλλες αλλαγές με Πανιόνιο. Νέλσον Βάλντες, το πρώτο αυτόγραφο για τον πρωταθλητή, μπορούμε και τη Μάντσεστερ. 10 μέρες έξω με θλάση όμως. Ανεβαίνουν Ντάνστον, Λοντζέσκι και Σλούκας. Μουν και Κόλνις προσθέτουν έξτρα λύσεις. Ενοχλήσει στη μέση ο Πρίντεζης, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Όλα αυτά λοιπόν στον πρωταθλητή. Και πάμε στη γάτα. Τεινάξαμε, λέει, τα ταμεία στον αέρα. Τρελά κέρδη το Σαββατοκύριακο. Όσοι πήρατε τη γάτα και τη συμβουλευτήκατε, θα κερδίσατε. Οι υπόλοιποι μπορείτε να συνεχίσετε να συμβουλεύεστε και εμάς εδώ που δίνουμε στοιχήματα και τη γάτα όμως και να πάτε σε ένα πρακτορείο το ΟΠΑΠ και να παίξετε. Ενώ πάνω-πάνω, ακόμα μια επιβεβαίωση της γάτας, άνοιξε το δρόμο ο Δημήτρης για να γίνει συμπαίκτης. Αντίστροφη μέτρηση για τις μπουλντόζες, η προαναγγελία του Μελισανίδη για το γήπεδο και η δικαίωση της γάτας για την καθυστέρηση. Η δέσμευση του Ραϊόλα για Λάζιτς θα προσφέρει περισσότερα από τον Βάις. Μήνυμα Μίτσελ στον Βάλντες και στον Πέρες. Εξηγήσει ζητά και ο Σάλπι. Ακρόαση για τα μόλις 6 λεπτά που έπαιξε σε 2 μάτς. Τα άλλα έχουν να κάνουν με το στοίχημα εδώ πέρα στη γάτα. Οπότε είπαμε, πάρτε τη γάτα, πηγαίνετε να παίξετε στοίχημα. Ούτως ή άλλως έχει τώρα και αρκετά παιχνίδια και αύριο έχει πρωτάθλημα. Super League. Και συνεχίζουμε με την ώρα των σπορ. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε. Ο Μελισανίδης έβαλε τις μπουλντόζες στη Νέα Φιλαδέλφια από Γενάρη μήνα και την άνοιξε. Ο ιερός χώρος της ΑΕΚ γίνεται και πάλι εργοτάξιο. Δεν είναι όνειρο. Πολιτεία ΑΕΚ έδωσαν τα χέρια. Έρχεται η νομοθετική ρύθμιση. Βγαίνουν οι άδειες. Ξεκινάει το χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Όπως αποκάλυψε χθες αποκλειστικά η ώρα, ο Τίγρης έβαλε το θεμέλιο στο ΙΠΕΚΑ. Οριστικοποιήσαμε τα πάντα. Όλα είναι OK. Λίγες λέξεις και καλές από τον ηγέτη της ΑΕΚ. Άμεση επιβεβαίωση και από το Υπουργείο. Το έργο θα γίνει με σεβασμό στις αρχές προστασίας του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, καθώς θα είναι πολύ μικρότερο από αυτό που επιτρέπουν οι ισχύοντες σήμερα όροι δόμησης της περιοχής. Ο Γιάννης Μανιάτης στέκεται σταθερά στο πλευρό της ΑΕΚ για την υλοποίηση του έργου ζωής για την ίδια και τη Φιλαδέλφια Χαλκιδόνα. Διαβάστε στην ώρα τι σημαίνει το ανώτατο όριο των 100 ημερών που έβαλε ο Τίγρης στις δηλώσεις του, γιατί η ΑΕΚ προχωράει φουλ και δεν φοβάται τίποτα. Ενώ κάρφωμα γενεθλίων, με σεβασμό στα γενέθλια του ΠΑΟ. Και δώρο ένα σετ. Οι κορίτσαροι της ΑΕΚ πήραν εύκολη νίκη 3-1 και απολαμβάνουν τη μοναξία της κορυφής στη βαθμολογία. Πανικό στο κλειστό του Ιωνικού από τον κόσμο της Ένωσης που ανηγύρισε με την ανδρική ομάδα την κούπα του League Cup. Βραβεύτηκαν Πεταβράκης και Βούρας, λέει, από τους συνάδελφούς τους. Στα χθεσινά βραβεία ΨΑΠ ψηφίστηκαν ο καλύτερος νέος παίκτης για το 2012 και 2013 και ο καλύτερος τερματοφύλακας της περσινής Football League αντίστοιχα. Λοιπόν, ενώ διαβάστε, λέει, Μπαρούτι ο Σάντος με Στέφενς, όχι Τσιόλι στη Λάρισα. Αυτά είναι τα τελευταία που μπορείτε να διαβάσετε εδώ στην ώρα των σπορ. Αυτά λοιπόν στις αθλητικές μας εφημερίδες. Πάμε να δούμε τώρα λίγο από την γιορτή, από τη γιορτή του Παναθηναϊκού που χθες είπαμε έκλεισε τα 106. Ζωή να έχει. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί λίγο. Όχι, δεν το έχουμε. Εντάξει, θα τα δούμε. 106 λοιπόν χρονών, εκεί είχαμε και τη στήριξη του Γιαννακόπουλου σε Αλαφούζο εν μέσω αποθέωσης φυσικά, έγινε χαμός, ενωμένη δίπλα στον Παναθηναϊκό, θα δούμε τώρα, θα μας τα πει ο κύριος Γιαννακόπουλος, θα τα δούμε και στο βίντεο. Να πούμε ότι έχουμε και αύριο Super League, θα πούμε και τα παιχνίδια που έχει αύριο, θα σας τα πει και ο Ανδρέας Αθανασούλης. Είχαμε και το Μουντομπάσκετ, την κλήρωση για το Μουντομπάσκετ, με εύκολες ομάδες παίξαμε, το έχουμε το βίντεο. Ωραία, για πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στην γιορτή του Παναθηναϊκού. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα που βρίσκομαι εδώ με την ομιλότητα του Προέδρου στα 26η γενέθλια του Συλλόγου. Ενός συλλόγου που οραματίστηκε και ίδρυσε ο Γιώργος Καλαθάκης. Είμαι βέβαιος ότι από ψηλά που μας παρακολουθεί θα νιώθει περήφανος. Καταρχάς, διότι ενέπνευσε εκατομμύρια φιλάθλων με την ιδέα του Παναθηναϊκού. Όπως επίσης είμαι βέβαιος ότι νιώθει περήφανος για το έξι ευρωπαϊκά, για το Wembley, για όλους τους Ολυμπιανούς και παραθύματα και φυσικά και τους 500 και πάλι τίτλους που σε αντίθεση με άλλους συλλόγους έχουν κερδίσει εκτός των αγωνιστικών χώρων. Είναι η ίδια περηφάνεια που αισθάνομαι και εγώ, όχι μόνο για όλες αυτές τις σπουδαίες διακρίσεις, αλλά για τα Παναθηναϊκά ιδεώδη με τα οποία μεγάλωσα, τα οποία δεσμεύομαι και θα συνεχίσω να υπηρετώ και στα οποία δεσμεύομαι.
Λοιπόν, αυτά περίπου μας είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μιλήσανε πολύ, υπήρχε κόσμος, πάρα πολύ. Κόψαν την τούρτα, κόψανε και η βασιλόπιτα, όλα τα κάνανε. Να σας διαβάσω λίγο για την κλήρωση του... για την άλλη γιορτή που είχαμε χτες. Είχαμε τη γιορτή του ποδοσφαιριστή. Ο Παπαδόπουλος κορυφαίος Έλληνας στη Super League, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, επιλέχθηκε ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής στη Super League για την περασμένη σεζόν. Για να δούμε λίγο τα υπόλοιπα βραβεία. Καλύτερος ξένος παίκτης ο Ράγιος είναι για τη σεζόν 2013, έτσι, γιατί ξέρω όλοι θα πείτε τώρα ότι ήταν υποψήφιος και ο Μήτρογλου, γιατί δεν βγήκε ο Μήτρογλου. Ο Μήτρογλου πιάνει πιο πολύ από 14 και μετά του χρόνου θα τον βραβεύσουμε μάλλον. Καλύτερος νέος παίκτης ο Έργους Κάτσε του ΠΑΟΚ, ενώ ο καλύτερος θερματοφύλακας ο Ρέστης Καρνέζης του Παναθηναϊκού, καλύτερος προπονητής ο Γιάννης Χριστόπουλος του ΠΑΣ Γιάννηνα και καλύτερος διαιτητής ο Τάσος Κάκο, στο δικό μας αγόρι εδώ πέρα στηρίζουμε πάντα Τάσο Κάκο. Καλύτερος παίκτης στη Football League βγήκε ο Ντιέγκο Ρωμάνο του Εργοτέλη. Καλύτερος νέος παίκτης ο Ανδρέας Μπουχαλάκης επίσης του Εργοτέλη και καλύτερος τερματοφύλακας ο Ηλίας Βούρας της Νίκη Βόλου, αυτά από τη Football League. Ενώ βραβεία δόθηκαν και στους πρώτους σκόρερ των πρωταθλημάτων 2012-2013, Super League Rafik Τζιμπούρ Ολυμπιακός 20 γκολ, Football League Μανιάς Μιχάλης Απόλλωνος Μήνης 18 γκολ. Και για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο βραβεύτηκαν ο Βασίλης Λάκης, ο Ντανιέλ Μπατίστα και ο Τάσος Πάντος και ο Ηλίας Ολάκης, ενώ την ΕΠΟ τον ομοσπονδιακό προπονητή Φερνάντο Σάντος και τον αρχηγό της εθνικής μας ομάδας Γιώργο Καραγκούνη για την πρόκριση εθνικής Ελλάδας στην τελική φάση του παγκόσμιου κυπέλλου της Βραζιλίας επίσης βράβευσαν, την εθνική ομάδα Under 20 και τον προπονητή Κώστα Τσάνα για τη συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελλο της Τουρκίας, τον ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Κυπαρίση για τις ηλικίες 42 ετών, συνδυάζει τις επιδόσεις του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής με οικογενειακές υποχρεώσεις, παρακαλώ, 4 παιδιά έχει, έτσι. Τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Ναλμπάντη, γιατί καταφέρνει και αυτός να ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και είναι πρότυπο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών Γιώργο Σπανό, εδώ συμφωνώ και εγώ για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο και την υπεύθυνη στάση του απέναντι στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Είναι από τους καλύτερους πρόεδρους, παιδιά, ο κύριος Σπανός. Την ΠΑΕ Πλατανιάς για τη συμπεριφορά της απέναντι στους ποδοσφαιριστές της ομάδας της που αποχώρησαν από την δύναμή της. Και τέλος, τον δημοσιογράφο Χρήστο Σωτηρακόπουλο για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο και τη σταθερή συμβολή του στην ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αυτά λοιπόν ήταν τα βραβεία χτες από την γιορτή του ποδοσφαιριστή. Πάμε στο Γιώργο Σπανουδάκη να μας πει και αυτός λίγο για τα γενέθλια. Χρόνια πολλά, ξέρετε, Γιώργο. Χρόνια πολλά στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό, όχι. Ναι, όχι σε σένα. Δεν θα μπορούσες να είσαι και 106, να θέλες. Μακάρι βέβαια να πας. Δεν... Κοντά είμαι. Λοιπόν. Κοντά είσαι. Τι να πούμε, τι βγήκε. Το πιο σημαντικό που βγήκε είναι αυτή η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από την γιορτή που έκανε ο Παναθηναϊκός, η οποία είπε ότι θα είμαι κοντά στην ΠΑΕ και θα τη στηρίξω ηθικά και οικονομικά, αν φυσικά το θέλει και ο κ. Αλαφούζος. Μια δήλωση η οποία όμως χρήζει πολλών ερμηνεών, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, είδα ότι σήμερα δικαιωθήκανε όλοι, παρότι τον προηγούμενο καιρό όλοι γράφανε κάτι άλλο. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν είναι ξεκάθαρη δήλωση, αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι δεν έγινε λόγος για Κινέζους. Άρα αυτό που λέγαμε, Κατερίνα, όλες τις προηγούμενες φορές που εγώ ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός αν υπάρχουν οι Κινέζοι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν Κινέζοι, αλλά εντάξει. Προφανώς δεν υπάρχει απόφαση από Κινέζους να μπουν. Το ένα που πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό. Το δεύτερο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτή η δήλωση δεν είναι ξεκάθαρο τι σημαίνει, πόσα λεφτά θα βάλει. Διότι είδα σήμερα κάπου σε κάποιο δημοσίευμα ότι θα βάλει 4 με 5 εκατομμύρια. Ναι, έτσι είπε, ότι θα βάλει 4 με 5. Και δεν είχε χαλάσει και αυτό με τους Κινέζους, έτσι. Πού θα τα βρει. Δεν έχει πει το ποσό. Δεν έχει πει, είπε ότι θα βοηθήσω ηθικά και οικονομικά. Το ποσό αυτό είναι μια εκτίμηση που έχει κάνει σήμερα κάποια εφημερίδα. Η οποία νομίζω... Η πράσινη, νομίζω το είπε, ή τον Γκολ. Όχι, αποκλείεται. Η πράσινη δεν έχει καν αναφορά σε αυτή τη δήλωση. Ναι, θα σου πω. Αν σημαίνει αυτό κάτι.
Δεν έχει καν αναφορά σε αυτή τη δήλωση ούτε στην πρώτη σελίδα ούτε στην τελευταία. Και επαναλαμβάνω, επειδή πρέπει να. Στην Goal το γράφει. Λοιπόν, σημαντική βοήθεια που μπορεί, λέει, να είναι 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Αυτό μάλλον είναι μια ευχή που μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός. Αυτή η βοήθεια. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος θέλει να βάλει 4 με 5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό γίνεται και μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν θα υπάρξει άλλος που θα βάλει ούτε η ίδια η Παναθηναϊκή Συμμαχία μπορεί να βάλει τέτοιο ποσό. Ναι, γιατί είναι και εμένα μου φάνηκε λίγο. Άρα με δεδομένο ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον αυτό που είπε ο κ. Γιαννακόπουλος είναι ότι δεν θα αναλάβει την ΠΑΕ, είπε να βοηθήσω. Υπάρχει διαφορά. Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα τέτοιο ποσό. Παραλαμβάνω, μακάρι για τον Παναθηναϊκό να είναι ένα τέτοιο ποσό, αλλά δεν φαίνεται να είναι ένα τέτοιο ποσό. Οπότε από εκεί και πέρα το ποσό δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Δηλαδή μπορεί να είναι από 50.000, μπορεί να είναι και 1 εκατομμύριο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε μια κλίμακα με ανώτερο, πιστεύω, θα είναι το 1 εκατομμύριο, που το βλέπω και αυτό μεγάλο σαν ποσό, αλλά εντάξει. Άρα πρέπει να έχουμε και σε αυτή την περίπτωση μικρό καλάθι. Να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και επίσης θεωρώ κλειδί τη φράση που έχει πει αν το θέλει ο κύριος Αλαφούζος. Επίσης να σου πω κάτι, εγώ είδα και κάτι άλλο εκεί, ενώ μέχρι τώρα λέγανε ότι θα πάρει την Προεδρία, λέει θα διεκδικήσει θέση και στο Δέλτα Σίγμα και αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που μέχρι τώρα. Κοίτα, η δήλωση που είχε κάνει, καταρχήν υπάρχει μια δήλωση που είχε κάνει στο περιοδικό Κρας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και είχε πει ότι για το μόνο που ενδιαφέρομαι είναι να πάρω την ΠΑΕ. Δηλαδή το μοναδικό ενδεχόμενο είναι να πάρω την ΠΑΕ. Αλλιώς δεν θα εμπλακώ. Τώρα βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Ότι αυτή τη δήλωση που λέω ότι την είχε κάνει το Δεκέμβριο. Άρα φαίνεται ότι σε αυτό το διάστημα που μεσολάβησε κάτι έχει αλλάξει. Δεν έχει βρει τα λεφτά. Δεν έχει τον επενδυτή μαζί του. Νομίζω αυτό είναι το βασικό. Νομίζω αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται. Και νομίζω επίσης ότι οι εκτιμήσεις. Και αυτή η εκτίμηση που έκανε συγκεκριμένη εφημερίδα για 4-5 εκατομμύρια και η εκτίμηση θα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν το πολύ βλέπω, αν θες μια εκτίμηση δική μου. Μου φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν θέλει να εμπλακεί με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε αυτό το επίπεδο. Μπαίνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναλαμβάνεις και ευθύνες, όχι ευθύνες νομικές ή τέτοια, αλλά μπαίνεις ουσιαστικά και εσύ μέσα στην κριτική του ποδοσφαιρικού τμήματος. Δεν νομίζω ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για κάτι το οποίο δεν θα το κουμαντάρει ο ίδιος θα κάνει αυτή την επιλογή. Άρα νομίζω ότι σε πρώτη φάση απλά θα κάνει μια οικονομική βοήθεια το καλοκαίρι. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν θα είναι πολύ μεγάλη. Άρα είναι ευθύνη του Γιάννη Αλαφούζου της Παναθηναϊκής Συμμαχίας πως θα τρέξει ο Παναθηναϊκός. Αυτό έτσι θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε μέχρι στιγμής. Επίσης, εκκρεμεί νομίζω δεν έχει τελειώσει και ο έλεγχος στα οικονομικά της ΠΑΕ. Είπε ότι τον έχει στα χέρια του, χέρια του όλα τα στοιχεία. Δεν νομίζω ότι θα προκύψει όμως, δεν προκύπτει κάτι από εκεί, γιατί τα στοιχεία περίπου τα ξέρει, έχουν ψηλογόδο, έχουν γραφτεί δηλαδή. Ουσιαστικά το άνοιγμα του Παναθηναϊκού είναι γύρω στα 45 εκατομμύρια. Πρέπει να σκεφτόμαστε όμως ότι από τα 45 τα 10 αφορούν το απείλιο, την αγορά του απείλιο. Πρέπει να σκεφτούμε ότι. Και τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με συμβόλαια, με πράγματα τα οποία είναι και από το, και από το τρέχον, ας πούμε, το τρέχον ρόστερ, αλλά και από τα προηγούμενα, κάτι στις προηγούμενες σεζόν. Εγώ όμως σκέφτομαι τώρα 45 εκατομμύρια. Σημείο των δηλώσεων που είχε ενδιαφέρον ήταν η επίθεση που έκανε στην πολυμετοχικότητα. Είπε ότι ουσιαστικά αυτή κατέστρεψε τον Παναθηναϊκό, ήταν μαύρη εποχή και τέτοια. Και εκεί νομίζω μπορεί να γίνει πολύ κουβέντα, διότι με την πολυμετοχικότητα ήταν και ο πατέρας του. Είναι προφανές ότι δεν αναφέρεται στον πατέρα του. Είναι προφανές ότι τα καρφιά πάνε προς άλλες κατευθύνσεις. Αλλά και αυτό είναι μια κουβέντα η οποία είναι πολύ μεγάλη, γιατί πρέπει να πούμε πάλι στη λογική ποιος φταίει στην πολυμετοχικότητα, από πού ξεκίνησε. Δηλαδή, ξαναρχίζουμε μια κουβέντα η οποία δεν έχει αρχή και τέλος, θα έλεγα. Και 45 εκατομμύρια που μας είπες είναι πάρα πολλά, γιατί και 3-4 εκατομμύρια να βάλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και πάλι μέχρι τα 45 νομίζω έχει πραγματικό πρόβλημα. Εντάξει, μιλάμε όμως για ένα ποσό το οποίο δεν σημαίνει ότι πρέπει να πληρωθεί φέτος. Δηλαδή, για παράδειγμα, φέτος ο Παναθηναϊκός, αν έβρισκε 5 εκατομμύρια, θα έπαιρνε την άδεια δεδομένου και θα συμμετείχε στην Ευρώπη. Άφησε όμως κάποιες αιχμές ότι θα μπορεί να την πάρει την αδειοδότηση. Τι εννοούσε με αυτό?
Αυτό ότι θα βάλει και θα πληρώσει να την πάρει. Όχι, όχι, όχι. Ο Δημήτρης Γιακόπουλος δεν είπε κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό, πάνω στην αδειοδότηση. Mm. Υπάρχει μια. Επίσης τώρα έχει ξεκινήσει μια παραφιλολογία. Αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να πάρει την αδειοδότηση, κάνει τους διακανονισμούς, έκανε με τον Νίνη, θα κάνει με τον Σπυρόπουλο. Τους κάνει σε όλους τους 20 δόσεις για να τους δώσει ακόμα και ποσά τα οποία δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι ο Παναθηναϊκός κοστάει 100.000 ευρώ στον Νίνη, είναι πολλά λεφτά για μας. Αλλά δεν είναι πολλά λεφτά για επίπεδο Παναθηναϊκού, εννοώ, κανονικού Παναθηναϊκού. Ας πούμε, χωστά 100.000 στον Νίνη, τα οποία θα το δώσει σε 20 δόσεις. Καταλαβαίνεις, δηλαδή 5.000 το μήνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πληρώσει μεγάλα ποσά. Προσπαθεί όλα να τα σπάσει σε μικρές δόσεις και προσπαθεί να φτάσει κάποια στιγμή στην UEFA και να του πει ότι εγώ τα έχω σπάσει σε πολλές δόσεις, οπότε θα καταφέρω να το πληρώσω. Φυσικά ο Παναθηναϊκός όμως έχει μια μεγάλη αδυναμία σε όλο αυτό το σχέδιο. Το οποίο έχει να κάνει με τα λεφτά. Δεν έχει λεφτά. Οπότε πηγαίνοντας στην UEFA, εκεί θα βρεθεί σε ένα διέξοδο. Θα δούμε τι θα γίνει. Και τώρα να σου πω τι γίνεται και για να πούμε λίγο και για 2-3 λεπτά για τα αγωνιστικά. Ήταν καλός. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Ωραία, ναι. Την Τετάρτη, αύριο. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Πέτριτς συμμετέχει στις τελευταίες προπονήσεις. Λέγεται ότι μπορεί να προλάβει το παιχνίδι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Μακάρι. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός δίνει δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια κολλητά. Αυτό είναι αλήθεια. Τι άλλο, θα λέει έχει απουσίες όπως έχουμε δει στα τελευταία παιχνίδια. Δεν παίξει ο τιμωρημένος ο Ριζβάνης. Έχει παίκτες με κάρτες, έχει παίκτες τραυματίες. Γενικά είναι μια εποχή που είναι δύσκολη για τον Αναστασίου, διότι προσπαθεί εκ των έσω να βρει λύσεις, κυρίως εκεί στη μεσαία γραμμή που δεν έχει πολλές επιλογές. Και εκεί που λέγαμε ότι γύρισε στις νίκες, πάλι γκέλα αυτή με τον Όφη. Ναι, εντάξει, αλλά και αυτό το παιχνίδι σηκώνει κουβέντα, διότι είχε δικαίως κάποια παράπονα από τη διαιτησία. Εντάξει. Τελικά τι έγινε με τον, τον διαιτητή, έμαθες, καλά εκτός ότι θα παραπεμφθεί. Δεν είναι αυτό, θα παραπεμφθεί γιατί και για τη διαιτησία, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έγραψε για τον αναπτήρα. Που είδα τουλάχιστον όλοι ότι χτύπησε, μάλλον έπρεπε να το σκοτώσει για να το γιατί δεν το είδε κανένας, ότι ο Καπίνο χτυπήθηκε από κάτι που πετάχτηκε από την εξέδρα. Εντάξει, γενικά αυτά είναι πράγματα που δυστυχώς γίνονται στα ελληνικά γήπεδα. Συνήθως οι ομάδες που τα κάνουν, όπως είδαμε ο Όφη, αλλά στο παρελθόν το έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και όλες οι ομάδες, όταν τα κάνουν οι δικοί τους οπαδοί δεν λένε τίποτα, όταν τα κάνουν οι άλλοι φωνάζουν. Δυστυχώς δεν υπάρχει ένας κοινός τρόπος και ένας κοινός κανόνας για να τιμωρούνται όλες οι ομάδες, για να τελειώνει κάποια στιγμή αυτή η ιστορία και έτσι θα διαιωνίζεται αυτός ο τσακωμός των ομάδων. Ναι, αλλά όταν δεν το γράφουν ούτε καν στο φύλλο αγώνα, βρε Γιώργο. Αυτό είναι από τα τραγικά επίσης. Εντάξει. Είναι τραγικό γιατί είναι. Τι να τιμωρηθείς δηλαδή όταν. Σταμάτησε το παιχνίδι, το διέκοψε γι' αυτό το λόγο, να μην το γράφει στο φύλλο αγώνα. Εννοείται. Ήταν εκτός τόπου και χρόνου προφανώς. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο Σπανουδάκη. Ο Γιώργος Σπανουδάκης ήταν εδώ μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε και για τον Παναθηναϊκό και για τις υπόλοιπες ειδήσεις. Ο Γιώργος Σπανουδάκης λοιπόν ήταν κατατοπιστικός. Πάμε εμείς να πάρουμε τον Ανδρέα Θανασούλη να μας πει λίγο για το Μουντομπάσκετ. Η κληροτίδα χαμογέλασε στην Εθνική Ελλάδος, αναφορικά με τους αντιπάλους τους βέβαια για στην πρώτη φάση του Μουντομπάσκετ. Ωστόσο, μερικές φορές είναι καλύτερα να έχεις, λέει, δύσκολο πρώτο όμιλο και βατή συνέχεια, γιατί έτσι κάθε φορά χαιρόμαστε και μετά την πατάμε. Βέβαια, να πούμε λίγο για τους αντιπάλους. Όταν λέει η Αργεντίνη, ας πούμε, για παράδειγμα, θα αποτελέσει σοβαρό αντίπαλο για την εθνική μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, αλλά πραγματική απειλή δεν είναι τόσο σοβαρή απειλή, εφόσον λάβουν μέρος στην διοργάνωση NBA της ομάδας. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα group και ποιοι θα παίξουν μεταξύ τους. Λοιπόν, στο πρώτο group έχουμε Ισπανία, Αίγυπτο, Ιράν, Σερβία, Βραζιλία και Γαλλία. Στο δεύτερο γκρουπ, Αργεντινή, Σενεγάλη, Φιλιππίνες, Κροατία, Πουερτορίκο και Ελλάδα. Αυτό είναι το δικό μας γκρουπ. Και το Πουερτορίκο και οι Φιλιππίνες και η Κροατία. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε γενικά ένα αρκετά βατό γκρουπ. Το τρίτο γκρουπ, ΗΠΑ, Φιλανδία, Νέα Ζηλανδία, Ουκρανία, Δομινική Δημοκρατία, Μιλμπάο δηλαδή. Και τέταρτο γκρουπ, Λιθουανία, Αγγόλα, Κορέα, Σλοβενία, Μεξικό,
Αυστραλία και Γκραν Κανάρια. Να πούμε ότι η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 30 Αυγούστου δηλαδή μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, με τους μεγάλους αγώνες να γίνονται στη Βαρκελόνη και στη Μαδρίτη. Ο Βασιλακόπουλος είπε ότι όλα κρίνονται από την Ελλάδα, ενώ ο Παπανικολάου θεώρησε ότι η κλήρωση είναι αρκετά καλή. Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε τώρα... και μάλιστα να πούμε ότι ο Βασιλακόπουλος ότι ετοιμάζει Έλληνα προπονητή στον πάγκο της ομάδας. Με δηλώσεις του που έκανε σε ραδιοφωνικό σταθμό επιβεβαίωσε ότι τις μεγαλύτερες πιθανότητες για να αναλάβει θα τις έχει ο Κώστας Μίσας. Μάλιστα είναι, λέει, πολύ καλός τεχνικός, διευθυντής και τεχνικός σύμβουλος του Προέδρου. Σε ερώτηση για τον προπονητή της ελληνικής ομάδας και ενώ του τέθηκαν υπόψη και ονόματα όπως εκείνη του Παναγιώτη Γιαννάκη, του Κατσικάρη και του Γιάννη Σφερόπουλου, πρόσθεσε πως υπάρχει ήδη λίστα 5 υποψηφίων, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερα. Μάλλον όμως είπε ότι θα είναι Έλληνας. Μακάρι, γιατί μετά τον Τριγκέρι νομίζω ότι χρειάζεται πλέον κάποιος Έλληνας στον πάγκο της ελληνικής μας ομάδας. Πάμε να δούμε εμείς τώρα έναν άλλον Έλληνα, τον Ανετοκούμπο, ο οποίος εμείς και τον παρακολουθούμε και από αυτήν την εκπομπή εδώ, τον Γιάννη Ανετοκούμπο. Αγωνίστηκε για πρώτη φορά υπό το βλέμμα των γονιών του. Ήταν εκεί, 15 πόντους στη νίκη των Bucks επί των Knicks. New York Knicks χάσαν από τους Milwaukee Bucks, 101-98. Πάμε να δούμε λίγο Ανετοκούμπο, να δούμε τι έκανε ο Γιάννης, ο δικός μας ο Γιάννης. Hey, the Knicks on the road after having that four-game win streak stopped at home by Miami Saturday night. They are at Milwaukee. The Bucks have lost 7 in a row to the Knicks. But Brandon Knight and company trying to change all that. Big play here in the fourth quarter by the 19-year-old Giannis Antetokounmpo. The putback slam. His family in the house watching him for the first time ever coming in from Greece. Meanwhile, Caron Butler misses the three but came down on Tyson Chandler's foot. He left the game with a sprained left ankle and did not return. Monster game for J.R. Smith. He had as many points as tattoos, or so it seemed. 30 points in the game for him. Less than 30 seconds left. Carmelo for three. Yes, game high 36. Hey, we're tied at 98. 5 seconds left. Brandon Knight steps into a three. Bullseye gets it to go. Team high 25 points. Bucks up by three. 1.4 seconds left. Carmelo has a chance to tie it but can't get the shot off in time. Oh my goodness, the Bucks stun the Knicks. 101-98, they snap a six-game slide. Anthony and Smith combining for 66 for New York, but the rest of the Knicks scoring only 32. Λοιπόν, αυτός ήταν ο δικός μας ο Ανετοκούμπο. Πάρα πολύ καλά πήγε αυτή τη φορά. Μάλιστα ο speaker εκεί που δεν ξέρω αν δεν ακούστηκε παρότρινε στους γονείς του αφού του πήγε τόσο πολύ καλά ο Ανετοκούμπο να έρχονται κάθε φορά στο γήπεδο. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και τα δικά μας. Πάμε να δούμε, 10η αγωνιστική τελείωσε. Πάμε να δούμε το top 10 της 10ης αγωνιστικής. Της 16ης, συγγνώμη, αγωνιστικής. Για πάμε. Και μετά φεύγω με τον Μπέκαμ. Πάρε αυτά το τέτοιο το ζούγκλα, γιατί δεν φαίνονται τα... Νομίζω έχει από κάτω... Α, δεν έχει. Δεν
λοιπόν, μάλλον ας τον Μπέκαμ δεν προλαβαίνω. Ας τον Μπέκαμ. Ακούς, το αφήνουμε τον Μπέκαμ. Δεν προλαβαίνω. Μην τα πετάξεις. Αυτές ήταν οι top 10 των φάσεων της 16ης αγωνιστικής. Να σας πω εγώ γρήγορα πριν φύγω και τα αποτελέσματα. Κολοσσός Ρόδου Απόλλων Πάτρας 82-84. ΑΕΝΑΕΣ Κηφισιάς Άρης 81-74. Ηλυσιακός Πανελευσυνιακός 84-75. ΠΑΟΚ Αγόρ Ρεθύμνου 97-90. Πανιώνιος ΚΑΟ Δράμας 77-71. Παναθηναϊκός Τρίκαλα 83-63. Ίκαρος Χαλκίδας Ολυμπιακός 64-87. Ενώ στη βαθμολογία πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 31 βαθμούς, δεύτερος ο Πανιώνιος με 29, ακολουθεί ο Ολυμπιακός 28, ο ΠΑΟΚ 26, η Νέα Κηφισιά 25, ο Απόλλων Πατρών 23 όπως και ο ΚΑΟΔ και ο Κολοσσός Ρόδου έχει 22, ο Άρης 22, ο Αγόρ 22, Πανελευσυνιακός και Ηλυσιακός από 21 βαθμούς όπως και τα Τρίκαλα και τελευταίος ο Ίκαρος Χαλκίδας με 20 βαθμούς. Λοιπόν, σας αφήνω στα χέρια των κοριτσιών μας εδώ, Λίτσα Θεοφάνους και Λουκί Λαλκαρέρ. Αύριο θα τα πούμε πάλι, την ίδια ώρα. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ, να βλέπετε ζούγκλα. Ζούγκλα.gr. Φιλιά, καλημέρα.